σας παρακαλώ μόνο μία παρέμβαση για μία ερώτηση. Με συγχωρείτε, σας παρακαλώ μόνο μία ερώτηση για μία παρέμβαση. Δεν ρωτάτε από τους κατοίκους τίποτα. Είναι η Δημοτική Σύμβουλη εδώ που ρωτάνε. Δεν ρωτάνε κάτι. Μία ερώτηση σας παρακαλώ. Καμία. Ακούστε με λίγο, ακούστε με, είμαι κάτοικος, εκπροσωπώ το Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή εδώ. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, δεν θέλω να πείτε καταρχήν τι εκπροσωπείτε. Έχετε κάποιο θέμα συγκεκριμένο, αφαιρετικά. Έχω μια ερώτηση να κάνω. Ξέρετε τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι, δεν θα παρέμβουμε. Δεν σας επιτρέπω, με συγχωρείτε. Ακούστε λίγο, ακούστε με λίγο. Έχουμε καταθέσει, σας παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, μόνο αυτό θα σας πω. Έχουμε καταθέσει από την περίοδο των εορτών, κανονικά με τη διαδικασία που προβλέπετε, με πρωτοκόλληση, έχουμε καταθέσει ένα έγγραφο που γνωστοποιούμε την ύπαρξη και λειτουργία της τοπικής οργάνωσης νοτίων προαστίων στον Άλυμο, που οι περισσότεροι από σας γνωρίζετε την ύπαρξή της, την έχουμε καταθέσει και εγγράφος. Του κόμματός μας, της Χρυσής Αυγής, του κόμματός μας. Και έχουμε ζητήσει δια αυτής την ενημέρωσή μας για θέματα δημοτικά, όπως ενημερώνονται και τα άλλα κόμματα. Περιττό να σας πω, δεν έχουμε λάβει καμία ειδοποίηση. Ό,τι προβλέπει ο κώδικας γίνεται. Μπορεί να μας απαντήσει, παρακαλώ, υπεύθυνος διοικητικού, μπορεί να μας απαντήσει για ποιο λόγο δεν έχουμε... Καθίστε κάτω, δεν έχετε λόγο και ό,τι προβλέπει ο κώδικας, εμείς... Ας μας απαντήσει όμως κάποιος, ας μας απαντήσει για ποιο λόγο δεν δεχόμαστε ενημερώσεις. Ο κύριος Τονοσόπουλος.